driving to Olympus to search for the cave of Tsakalopetra at the gates of Olympus. The gates of Olympus, and the interest of NASA, Tsakalopetra Cave, the area of Portes of Olympus is one of the strongest geomagnetic parts of Greece. In this area there are testimonies for lights in the sky, for electromagnetic fields but mainly for disappearances of locals. Specifically, a resident, after disappearing for 3 days, when he returned, described strange things, even that he saw underground cities. In this area, there is a very important cave, the cave of Tsakalopetra. This cave has a history of 600 years. From the time of Ottoman rule, when the villagers used it as a hideout by the Turks and the Germans afterwards. This particular cave was also a gathering place of the friendly society. It is also said that the strong geomagnetic and electric field, with which this particular cave of Tsakalopetra is charged, has aroused the interest of NASA scientists to do their own experiments. Inside this cave there is a small church in which the Friendly Society of Korai had left documents orders to the inhabitants of the village, which documents are still preserved today. There are the testimonies of climbers of the ski mountaineering center of Elisona who state that while climbing in the area of the cave they heard very clear speeches which they could not identify where they were coming from. As you will see by now, the legends and stories around this sacred mountain are countless. Whether it is natural phenomena, or unexplained events, or even myths that last for years. One thing is for sure, that Olympus in mythological history was not accidentally the most important part of Greece. It was no coincidence, the center of the world. Είναι η ώρα λοιπόν να μπούμε μέσα στο σπήλαιο της Τσακαλόπετρας, το οποίο φιλοξενεί ένα εκκλησάκι. Στους βράχους υπάρχουν παντού μικρές σοπές, οι οποίες μπορεί να οδηγούν βαθιά μέσα στο βουνό. Η μεγαλύτερη από αυτές φαίνεται άμα ρίξουμε το φως του φακού ακριβώς μπροστά μας κατά την είσοδό μας στο σπήλαιο. Μεγάλο μέρος του ανοίγματος έχει κλείσει από την κατασκευή του τείχους της εκκλησίας, ωστόσο ένας άνθρωπος χωρά για να περάσει μέσα προς το άγνωστο. Εδώ αξίζει να ξαναπούμε την ιστορία αλλά και τους μύθους της περιοχής. Η περιοχή λοιπόν, Πόρτες του Ολύμπου, αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα γεωμαγνητικά μέρη της Ελλάδας. Σε αυτήν την περιοχή υπάρχουν οι μαρτυρίες για φώτα στον ουρανό, για ηλεκτρομαγνητικά πεδία, αλλά κυρίως και για εξαφανίσεις κατοίκων της περιοχής. Συγκεκριμένα, ένας κάτοικος, αφού είχε εξαφανιστεί για 3 μέρες, όταν επέστρεψε περιέγραψε περίεργα πράγματα, μέχρι και ότι η αντίκριση υπόγειες πόλης. Το σπήλαιο της Τσακαλόπετρας έχει μία ιστορία 600 ετών από την εποχή της Τουρκοκρατίας, όταν κάτοικοι του χωριού την χρησιμοποιούσαν σαν κρυσφύγετο από τους Τούρκους αλλά και από τους Γερμανούς στη συνέχεια. Το συγκεκριμένο σπήλαιο αποτέλεσε και σημείο συγκεντρώσεων της Φιλικής Εταιρείας. Επίσης, λέγεται ότι το ισχυρό γεωμαγνητικό και ηλεκτρικό πεδίο με το οποίο είναι φορτισμένη η συγκεκριμένη σπηλιά της Τσακαλόπετρας έχει κινήσει το ενδιαφέρον και επιστημόνων της NASA ώστε να κάνουν τα δικά τους πειράματα. Μέσα σε αυτό το σπήλαιο υπάρχει και ένα εκκλησάκι στο οποίο η Φιλική Εταιρεία του Κοραή είχε αφήσει έγγραφα εντολές προς τους κατοίκους του χωριού, τα οποία έγγραφα σώζονται μέχρι και σήμερα. Υπάρχουν οι μαρτυρίες ορειβατών του χιονοδρομικού ορειβατικού κέντρου Ελασσόνας που αναφέρουν πως κάνοντας αναρρίχηση στην περιοχή του σπηλαίου ακούγανε πεντακάθαρα ομιλίες τις οποίες δεν μπορούσαν να εντοπίσουν από πού έρχονταν. Όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς μέχρι τώρα, οι θρύλοι και οι ιστορίες γύρω από αυτό το ιερό βουνό είναι αμέτρητοι. Είτε πρόκειται για φυσικά φαινόμενα, είτε πρόκειται για ανεξήγητα γεγονότα ή ακόμα και για μύθους που κρατάνε για χρόνια. Ένα είναι σίγουρο, ότι ο Όλυμπος στη μυθολογημένη ιστορία
δεν αποτέλεσε τυχαία το σημαντικότερο μέρος της Ελλάδας. Δεν αποτέλεσε τυχαία το κέντρο του κόσμου. Λίγα μέτρα πιο πάνω στο βουνό υπάρχει ένα σκηταριό μέσα στο βράχο με ένα μικρό ναό δίπλα του που είναι και αυτός επίσης μέσα στο βράχο. Οι βράχοι είναι ετοιμόροποι και υπάρχουν παντού εσοχές. Χρειάζεται προσοχή. We leave this place and go to another abandoned temple in this area. There was an ugly surprise in there. A giant hornet's nest. Αφού αφήσαμε το ασκηταριό της προηγούμενης περιοχής, πηγαίνουμε σε ένα άλλο εγκατελειμμένο ξοκλήσι, όπου μέσα του υπήρχε μια τεράστια σφικοφολιά από θηριώδεις σφίκες. Φυσικά δεν πειράξαμε τίποτα, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ επικίνδυνο εάν υπήρχαν έντομα μέσα στην ενός μέτρου περίπου φωλιά.